War never changes. Καλά. Πριν από 2-3 μέρες ξεκίνησα να παίζω World of Tanks και έχω κολλήσει αρκετά. Γενικά θα μπορούσα να πω ότι κατά βάση είναι ένα tactical, θα έλεγα ένα tactical shooter, και θα δείτε όταν παίξω, θα καταλάβετε ακριβώς εννοώ. Δηλαδή παίζει αρκετά ρόλο το terrain. Δηλαδή, όχι, αρκετά, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει για το ποιον μπορείς να βαρέσεις και το τι θεωρείται κάλυψη. Λοιπόν, αυτή είναι η συλλογή μου εδώ με τα οχήματα. Αυτό είναι το αγαπημένο μου μέχρι τώρα, λέγεται, όπως βλέπετε εδώ πέρα το γράφει κάτω, είναι Tank Destroyer. Έχει το μειονέκτημα ότι η κάνη του όπλου κινείται μόνο πάνω κάτω και όχι δεξιά-αριστερά, ας πούμε, όπως αυτό εδώ. Αλλά κατά τα άλλα έχει πολύ μεγάλο damage, δηλαδή αν το πετύχει σε σωστό σημείο τον αντίπαλο, ας πούμε στις ερπίστριες ή πίσω, είναι σχεδόν kill το κάθε χτύπημα. Αυτά μου τα έχει δώσει το παιχνίδι. Αυτό είναι επίσης αρκετά καλό, αλλά έχω λίγο καιρό να ασχοληθώ με αυτό. Και αυτό είναι το artillery, το οποίο θέλει λίγο δουλειά. Πρέπει να το μάθω λίγο καλύτερα ακόμα. Και αυτό ένα απλό medium tank, νομίζω είναι. Light tank, ναι, ένα απλό light tank. Εντάξει, δηλαδή αρκετά ωραίο. Η δουλειά αυτών συνήθως είναι κάτι μεταξύ scouting και support για το πεδίο της μάχης. Και αυτό τέλος εδώ, πάλι ένα light tank, elite light tank των Αμερικανών. Γενικά μου αρέσουν αρκετά των Γερμανών τα tank, οπότε θα παίξω με αυτό εδώ ένα παιχνιδάκι. Λοιπόν, πάμε. Γενικά το matchmaking είναι πολύ γρήγορο, καλά θα τα ξέρετε αυτά τους ή αλλιώς όσοι έχετε ασχοληθεί. Το παιχνίδι είναι free, περίπου 4,5 GB έχει μέγεθος. Κάτι μου λέει ότι δεν θα ακούγομαι καλά τώρα, πρέπει να κατεβάσω λίγο τον ήχο, μισό λεπτό. General volume, line. Ωραία. Νομίζω πολύ καλύτερα. Αυτή η πίστα είναι αρκετά καλή. Έχει αρκετά κτίρια στα οποία μπορούμε να καλυφθούμε, και έχω και τα συντρόφια εδώ πέρα. Λοιπόν, ξεκινάει ο αγώνας. Ναι, αυτό είναι το κλασικό κάμπινγκ εδώ πέρα. Πιάνουν εδώ πέρα ένα σημείο, να, σαν και αυτόν εκεί. Πιάνουν ένα σημείο. Τι, σφαίρα εκεί. Ρε AMG γαμό το κερατό σου, να πούμε. Δεν το καλύπτει και ασφάλεια, όχι τίποτα άλλο. Εδώ είναι η κλασική καμπεριά. Πιάνουν μια καμπεριά τα παιδιά και την πάρει ο χάρος μετά. Δεν γίνεται κανείς. Τέλος πάντων, θα κάνουμε και εμείς το ίδιο. Είμαστε κοροϊδά. Πω. Γεια σας, μάνας. Παμ! Βλαθούμε πάντα λίγο πιο μπροστά. Το πετύχαμε. Ναι! Ναι, γατάκι. Ωμα. Ω, καλά, αυτός έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει. Πρόλαβα. Αυτό εδώ. Φαίνεται νικάμε, ναι, νικάμε φαίνεται. Πού είναι? Εδώ. Οκ. Θεία μπροστά. Έχει πεθάνει.
πεθάνει. Να, αυτό είναι το line of sight. Επειδή τώρα πήγε όπως έπεσε από, από τον γκρεμό κάτω, χάθηκε το line of sight, οπότε ξαφνικά εξαφανίζεται. Είναι αυτά, είναι λίγο συνήθεια. Στην αρχή είναι λίγο εκνευριστικό. Αλλά θα έλεγα και κάπως, ρεαλιστικό. Βέβαια. Πού είναι? Κάτσε να κινηθούμε λίγο. Νομίζω. Ωραία. Όχι, παιδιά, να είναι αυτό το πρόβλημα που σας είπα με την κάνει εδώ. Δεν έχει μεγάλο περιθώριο εδώ. Ωραία, αυτό κατέβηκε. Δώσε, έλα. Έλα λίγο ακόμα. Είναι επειδή γνωρίζω γι' αυτό. Καμό, για λίγο δε. Ωραίο. Γιατί μόνιμος δεν προλαβαίνω. Αμάν, ο τύπος εκεί είναι... Βγαζώνει το παιδί. Είδες, αυτά παθαίνει όποιος πάει να κάνει μια κίνηση προς τα μπροστά. Καλά, όχι, ήμουν και νουμπάς τώρα, καθόμουν εκεί πέρα όλη την ώρα. Τέλος πάντων. Μπορεί να αγγίσουν τα παιδιά, δεν ξέρω. Δεν φαίνονταν καλή. Πάμε τώρα να σας δείξω και λίγο το αρτιλιέρι. Αυτά τα BT-7 δεν πέφτουν με τίποτα. Πάρα πολύ ανοιχτή αυτή η πίστα. Δεν μας συμφέρει πάρα πολύ αυτό, η αλήθεια είναι. Για τον λόγο ότι δεν υπάρχει πουθενά να κάτσουμε από πίσω και να γαζώνουμε. Μάλλον πρέπει να πάμε... Να μείνουμε εδώ, λέω, ναι, να μείνω εδώ. Αλλά βλέπω προς τα... Τέλος πάντων. Είναι κανείς άλλος εδώ πέρα με τέτοιο. Σε τι είναι. Ναι, πάμε πίσω. Λοιπόν, αυτό είναι το μενού του artillery. Πού είμαι, χάθηκα. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαι. Εδώ είμαι εγώ. Λοιπόν, αυτό το κυκλάκι είναι το κατά πόσον όταν πυροβολείς, ας πούμε, θα πετύχει το στόχο και όσο πιο, όσο πιο σταθερό το έχω, τόσο πιο εύκολα πετυχαίνει. Τι είναι αυτό τώρα εδώ? Δεν φτάνει μέχρι εκεί. Ή όχι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, προχωράμε εδώ πιο μπροστά. Λοιπόν, οκ. Νομίζω τον έχουμε αυτόν. Εδώ εκεί. Εκεί. Θα σταθεροποιηθεί. Υπάρχει. Το line of sight, ναι, γιατί ο δικός μας έχασε το line of sight, οπότε δεν μπορούμε να παρέσουμε τώρα. Ακούντο. Την άλλη, εντελώς. Όχι, μας πλησιάζει επιλεκτικά αυτός που θα καταλήξουμε όμως. Συμπαίκτες μας πρόλαβαν για άλλη μια φορά. Συμπαίνει συχνά από τη χειρή αυτό. Πάλι line of sight, αλλά θα περιμένω αυτή τη φορά εδώ. Και όταν ξαναεμφανιστεί, θα πεθάνει. Και όχι, δεν πάω από εκεί, να φανεί πολύ. Βλέπω κάτι. Ωραία, θα το σκηνηθώ με λίγο. Προστά. Pop, 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 pop.
μπράβο. Έτοιμο, είναι έτοιμο, πρέπει να σταματήσει. Σταματά λίγο. Στιμού πάλι. Όπως εκεί. Πρέπει να πεθάνει, εμείς έχουμε πρόβλημα. Oh! Ναι! Τρελό γάζωμα. Δώσε reload. Δεν μας πετυχαίνει. Όχι, είμαι το επόμενο, είμαι το επόμενο στο δρόμο. Αυτό συμβαίνει. Πεθάναν όλοι, μείναμε μόνοι μας. Πολύ ωραία. Ωραία, φίλε μου. Ωραία, μα κοίτα εδώ πράγμα τώρα είναι αυτό να πούμε. Δεν πειράζει τουλάχιστον, πιστεύω θα νικήσουμε. Ή όχι, δεν θα πιστεύω θα νικήσουμε, ένας έλεγε. Αλλά. Πρέπει νομίζω να μάθω λίγο γιατί δεν πάει κάτι καλά. Τέλος πάντων. Και αυτά είναι κατάτια. Αυτά είναι, μου βάλανε γκαζάκια στο τάγκ. Επειδή δεν το είχα παρκάρει μπροστά από το του Βαγγέλα το τέτοιο, το σουβλατζίδικο, και μου ήρθε με τα παιδιά το βράδυ και βάλαν γκαζάκια, μου το κάνανε το τάγκ, αφήστε. Τι να λέμε τώρα. Οπ, το φτιαξεύτικο ήταν ασφαλισμένο. Αυτό ακόμα είναι battle. Τι άλλο δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τι κάνουν αυτοί, θα πάρουν όλη την ώρα εκεί πέρα. Μόνο αυτά για την ώρα, τα λέμε άλλη φορά. Για... Το παρακάτω μήνυμα είναι για τον Μπιλιάρο. Μπιλιάρος, άντε κατεβάσε το ρημάδι, άντε γεια! Yeah.